εξουσία χειρισμού ποινικών υποθέσεων υπό όρου στον Ρίκο Ερωτοκρήτου κατόπιν δική του επιμονή έδωσε ο Γενικό Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη από την ημέρα ανάληψη των καθηκόντων του. Και αυτό, όπω ανέφερε στην κατάθεσή του ενώπιον του Κακουριοδικίου για την πολυκροτη της τη Προβιντένσια, συμφωνήθηκε μετά από δύο συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου τη Δημοκρατία και του Ρίκο Ερωτοκρήτου. Όρους του οποίους σύμφωνα με τον Κώστα Κληρίδη στην υπόθεση Προβιτένσια ο ρήκος Ερωτοκρήτου σίγουρα παραβίασε και τους τρεις. Οι όροι αυτοί αφορούσαν σοβαρέ ποινικέ υποθέσει που εκ τη φύσεω του είτε λόγω εμπλεκόμενων προσώπων, προτού ο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα προβεί σε οδηγίε προ την αστυνομία, θα συζητά το θέμα με τον Γενικό Εισαγγελέα. Εάν η άποψη και προτινόμενε οδηγίε του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα διείστανται με εκείνε του λειτουργού που εξέτασε το θέμα, θα τη συζητά με τον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη απόφαση. Όλοι οι αστυνομικοί φάκελοι, προτού φύγουν από την νομική υπηρεσία, να τίθενται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για έλεγχο. Ο Κώστας Κληρίδης κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι έλαβε γνώση της ύπαρξης της υπόθεσης Προβιντένση από τον δικηγόρο Πάμπο Ιωαννίδη και ότι σε καμία περίπτωση δεν ενημερώθηκε από κανέναν για τις οδηγίες του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Όπω ανέφερε, ο Γενικό Εισαγγελέα επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα, πράγμα που έπραξε. Ω αποτέλεσμα τη μελέτη όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στου φακέλου τη υπόθεση, αποφάνθηκε ότι δεν δικαιολογούνται οι οδηγίε που είχε δώσει ο Ρήκο και συνέταξε επιστολή, την οποία απέστειλε στον Αρχηγό Αστυνομία, δίδοντα οδηγίε ακύρωση των οδηγιών του βοηθού για ποινικέ διώξει. Ο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ήρθε αναστατωμένο στο γραφείο μου και έξαλλο άρχισε να φωνάζει και να μου ζητά το λόγο γιατί να προβώ σε τέτοια ενέργεια χωρί πρώτα να μιλήσω μαζί του. Του μίλησα και εγώ τότε με έντονο ύφο, ζητώντα του το λόγο γιατί εκείνο δεν με ενημέρωσε προτού δώσει οδηγίε για διώξει σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Αρχικά μου είπε ότι επρόκειτο για συνήθει οδηγίε και δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά όταν επέμενα ότι επρόκειτο για πολύ σοβαρή υπόθεση για την οποία εκκρεμούσαν σωρία διαδικασιών στα δικαστήρια και στην οποία είχαν δοθεί προηγουμένω ανειλημμένα οδηγίε από την νομική υπηρεσία και τον ίδιο το Γενικό Εισαγγελέα για μη διώξει, τότε μου είπε εντάξει, μπορεί να έπρεπε να με ενημερώσει. Δεν το έκαμε, αλλά δεν ήταν και το τέλο του κόσμου. Ο Κώστα Κληρίδη αναφέρθηκε και στι σχέσει του με τον Ρίκο Ερωτοκρήτο από την ημέρα ανάληψη των καθηκόντων του. Υποστήριξε ότι παρά το ότι έγινε δέκτη δηλώσεων που τον υπέσκαπταν ω πρόσωπο και στα καθήκοντά του, εντούτοι στο έτεινε χέρι συνεργασία. Παρόλο ότι από την πρώτη μέρα του διορισμού μου ο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα μου έλεγε ότι εκείνο έπρεπε να διοριστεί στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ότι του το είχε υποσχεθεί ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και ότι δεν θα ενεργούσε ω γλάστρα, εντούτοι την αχαίρη συνεργασία και γενικά είχαμε καλή συνεργασία για όλα τα υπηρεσιακά θέματα μέχρι την ημέρα τη ανακοίνωση του αποτελέσματο τη έρευνα του Παναγιώτη Καλή. Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για συνέχιση στις 29 Οκτωβρίου, με την αντεξέταση του Κώστα Κλερίδη από τους συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.